εισαγγελέα Εξεταστικής Επιτροπής για να καταθέσει. Γιατί τι συμπέρασμα βγάλατε από λοιπόν, αυτό που επειδή δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει ούτε τη χθεσινή του κατάθεση, ούτε τι έχει γραφτεί σήμερα. Νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να αξιολογηθεί. Το θέμα είναι και αυτό που αποκαλύπτει, το οποίο δεν είναι κάποια αποκάλυψη η οποία συγκλονίζει, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό. Ότι υπήρχαν στενές επαφές ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες μάλιστα είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο σας θυμίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είχε ικανοποιηθεί. Αυξήθηκε κατακόρυφα ο τζίρος της εταιρείας του επί ΣΥΡΙΖΑ. 100 εκατομμύρια και πλέον. Καλά, αυτό και συνολικά η δαπάνη αυτό το έχουμε πει 15 φορές. Μην ξεχνάτε ότι μία από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν να διευκολύνει τις εταιρείες τις φαρμακευτικές με αποφάσεις τότε του κυρίου Κουρουπλή από τις πρώτες, στις πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις που κατέθεσε το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες πήρε πίσω με το τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον πάντως, κύριε Μανατίδη, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Φρουζής, είναι ότι ο ίδιος έβλεπε όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης. Κυρία Αναστασοπούλου, επειδή... Κορυφαία στελέχη. Σας ευχαριστώ και για την ερώτηση, αλλά και για αυτά που άκουσα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, θα το κάνω μετά. Ο κύριος Φρουζής συναντήθηκε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως Προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών. Ενώ με τους άλλους... Δύο συναντήσεις, προσέξτε. Και όχι μόνος του, με το Προεδρείο. Και με τον Αλέξη τον Τζίπρα, συνήθεια μια φορά, με το Προεδρείο. Όπως και δύο φορές με τον κύριο Ξανθό, με το Προεδρείο. Ποτέ μόνος του. Είναι άξιο απορίας, γιατί κανείς δεν αναφέρεται στα email τα οποία έστειλε ο κύριος Φρουζής στον κύριο Μητσοτάκη και διοργάνωνε τις προεκλογικές του συναντήσεις όταν έβαζε υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αληθές αυτό που ακούστηκε. Τα email, αφού έχουν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Υπάρχουν τέτοια email που λένε ότι οργάνωνε ο Φρουζής. Τα βλέπω τα email, δεν ξέρω, θα το πει και ο κ. Ζελτός, εγώ τα έχω δει. Το δεύτερο, δεν είναι αληθές το εξής και ίσως δεν το ξέρει ο κ. Υπουργός. Αυτά τα mail. Και ίσως δεν το ξέρει ο κ. Υπουργός. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω ακούσει. Θα σας πω τι δεν ξέρετε. Αυτά τα mail. Ίσως δεν το ξέρετε. Κάποια άλλα mail και κάποιες άλλες συναντήσεις οι οποίες ήταν. Και έλεγε μάλιστα και ποιος να καλέσει και να κάνει. Ρωτούσε τον κύριο Ζελτός. Στις εφημερίδες έχουν ρωτήσει. Πού τα είδατε? Θέλετε να σας φέρω το μαζί μου, δεν τις έχω. Μα εγώ έχω διαβάσει κάθε μέρα, μέρα με τις εφημερίδες είμαστε εκεί. Εγώ αυτά που βλέπω... Email Φρουζή που οργάνωνε προεκλογικές περιοδίες Μητσοτάκη. Όχι προεκλογικές για τις εκλογές της ελληνικές, όταν έκανε υποψηφιότητα σαν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο που δεν είναι αληθές, για τις συναντήσεις με τα στελέχη... Οργάνωσε συνάντηση, κύριε. Επικαλούμε τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν διαρρεύσει αυτά. Τώρα, αν δεν είναι αληθινά αυτά, ας τα διαψεύσει ο ίδιος. Αλλά ο ίδιος μέσα στην Επιτροπή, ο ίδιος μέσα στην Επιτροπή το κατάθεσε, τουλάχιστον έτσι από τις πληροφορίες που βγαίνουν. Γιατί τελικά στην Επιτροπή μόνο κάμερες δεν έχουν μέσα για να τελειώνουμε. Ενώ απαγορεύεται. Αφήστε το τώρα. Το δεύτερο όμως που δεν είναι αληθές είναι το εξής, ότι ο κύριος Φρουζής δεν έχει καταθέσει. Χθες ο κύριος Φρουζής παραδέχτηκε μέσα στην Επιτροπή ότι. Του ζητήθηκαν όμως να καταθέσει. Ναι. Και δεν πήγε αυτοπροσώπως και κατέθεσε υπομνήματα. Και είναι κατηγορούμενος. Έτρησε, λέγαμε εμείς, για δύο περιπτώσεις. Από το Μάρτιο του 18 Φεβρουάριο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει και δεν έχει κληθεί ο κ. Φρουζής και δεν έχει καταθέσει σαν κατηγορούμενος δεν είναι αληθές. Ο ίδιος στην Επιτροπή είπε ότι κατέθεσε δύο φορές υπόμνημα. Όχι, εμείς λέμε γιατί δεν κατέθεσε στην Επιτροπή για το φάρμακο. Την οποία κάνατε εσείς για την Οβάρτης. Ναι. Γιατί δεν το κάλεσε η απάντηση είναι η εξής, κύριε Κολόνη. Και ο αρμόδιος δεν υπάρχει. Εγώ τον πρώτο που θα καλούσα. Ναι, κατάλαβα. Η απάντηση είναι η εξής. Την περίοδο εκείνη την οποία γινόντουσαν όλες αυτές τις συζητήσεις, τρέχανε στη Βουλή δύο παράλληλες διαδικασίες. Ναι. Η μία διαδικασία ήταν συνολικά για την υγεία, από την οποία όμως διαδικασία και το πόρισμα της Βουλής ήταν εκτός του φαρμάκου. Και γιατί γινόταν αυτό? Γιατί ταυτόχρονα έτρεχε η Επιτροπή για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, όπου εκεί ήταν η Νοβάρτης. Η απόφαση που πάρθηκε τότε είναι ότι στη μία επιτροπή δεν θα κληθεί γιατί δεν ασχολούνται με το φάρμακο. Είναι συνολικά για την υγεία. Ότι θα πει αυτά που είπε ο Φρουζής τώρα και δεν τον καλέσατε. Αφήστε με, όχι. Όλα τα κομπρεμί που έκανε με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είχε γίνει. Την αυγή είχε πάει ο άνθρωπος. Τι ήταν μέλος του κόμματος. Μα τι ήταν ο Φρουζής και έκανε τόσες επαφές. Σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Στην εποχή έγινε στη Βουλή γιατί ήμουνα μέλος. Καταγνωρίζω. Το φάρμακο ανέβηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ή έπεσε. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να απαντήσω όμως το πρώτο. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θα σας απαντήσω πρώτα για την επιτροπή. Ο τζίρος της Νοβάρτης ανέβηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να με αφήσετε να ακουστεί.
ποια είναι η απάντηση. Όχι, γιατί, αλλά να τα δούμε. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Επί ένα μήνα τώρα ακούω γιατί δεν κλείθηκε ο Φρουζής και ελάχιστοι ίσως το λένε, ίσως γιατί δεν το γνωρίζουν. Mm. Είναι το εξής. Τρέχανε παράλληλα δύο επιτροπές. Η μία επιτροπή για την υγεία που γινόταν και στην οποία είχε εξαιρεθεί η Νοβάρτης, γιατί ταυτόχρονα έτρεχε η παράλληλη διαδικασία για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν κλείθηκε από τη μία επιτροπή. Στην άλλη επιτροπή όμως, εμείς δεν καθίσαμε σαν επιτροπή πολιτικά να αρχίσουμε να μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα και στάθηκαν οι δικογραφίες στη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα κλήθηκε ο Φρουζής και έκανε δύο φορές καταθέσεις. Τρίτο, φαρμακευτική δαπάνη. Ακούστε με, γιατί το πιο σοβαρό πολιτικό. Είναι το πιο σοβαρό. Η φαρμακευτική δαπάνη από το 2015 συνολικά και μετά είναι σταθερή. Είναι άλλο η αιτούμενη δαπάνη και άλλη αυτή που έχει πληρωθεί. Όχι, δεν απαντάτε όμως. Αυτό είναι απάντηση πονηρή. Όχι, εγώ από το 2015 και μετά όχι. Όχι. Πριν το 2014 και μετά το 2015 αυξήθηκε ή μειώθηκε. Το 2014 σας λέω ότι είχαν 2,5 εκατομμύρια πολίτες ανασφάλιστους. Πάλι τα ίδια. Εάν... Μα τώρα μου απαντάτε σε αυτό το άλλο. Άλλη απάντηση είναι αυτή σε άλλο ερώτημα. Εγώ ρώτησα με επί Σαμαρά και επί ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς... Αυξήθηκε ή μειώθηκε η δαπάνη. Ο Σαμαράς την είχε μειώσει, λέει. Μα η δαπάνη σε ισχύει. Κύριε ο ΣΥΡΙΖΑ την άφησε, ναι. Κύριε οικονόμου, τι έκανε ο Σαμαράς και ο κύριος Σαμαράς και όλοι. Τι κάνανε όλοι τότε. Τι κάνανε. Κλείσαν τα νοσοκομεία και μετέφεραν το ποσό. Ποια νοσοκομεία κλείσανε, κύριε Αμανατίδη. Εδώ είμαστε. Έχω στη Θεσσαλονίκη για νοσοκομεία. Μην μου λέτε, κύριε οικονόμου. Ακούστε με, έχω στη Θεσσαλονίκη. Όλοι πήγαν. Δεν θέλω να αντιδικούμε με δημοσιογράφο, θέλω να απαντάω σε ερωτήσεις. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι η εξής. Η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσε μια πολιτική μέχρι το 2015 που έκλεισε νοσοκομεία και πέταξε τα ποσά που έπρεπε το ίδιο δημόσιο σύστημα. Μπορείτε να απαντήσετε το ίδιο σύστημα. Άρα γι' αυτό μειώθηκε. Να απαντήσει. Να πληρώσει, γιατί τα έδωσε, γιατί ακριβώς βάλαμε, καταργήσαμε το 5 ευρώ και βάλαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση στους πολίτες να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Η δαπάνη, με το 5 ευρώ ήταν μειωμένη δύο δαπάνη. Πράγματα θα πω. Με την κατάρριξη του 5 ευρώ αυξήθηκε. Κύριε οικονομό, δεν μπορούμε να συνοηθούμε όμως, άμα δεν, λέμε, δεν είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, κάνετε ερωτήσεις, πρέπει να σας απαντήσω. Μπορεί να διαφωνείτε. Ούτε. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν διαφωνώ. Αλλά θα με αφήσετε να πω ότι δεν συμφωνώ. Κύριε Μανατίδη, πρέπει να το τελειώσουμε. Οι δύο λέξεις που θέλω να πω. Η δαπάνη του νοσοκομείου, κύριε Μανατίδη, δεν έχει σχέση με τη φαρμακευτική δαπάνη. Μα ή θα μιλήσουμε για το φάρμακο ή θα μιλήσουμε συνολικά για την υγεία. Θα μας πείτε γιατί κάνατε τη χαριστική τροπολογία λίγο πριν πέσετε από την κυβέρνηση με την οποία δώσατε σε όλους τους φαρμακάδες αυξήσεις. Βγάλατε τις χώρες οι οποίες ήταν από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, η Νορβηγία και η Ελβετία, που έχουν πολύ χαμηλές τιμές φαρμάκων, και τις βγάλατε εκτός από τον υπολογισμό. Η φαρμακευτική δαπάνη και η δαπάνη για την υγεία συνολικά από το 2015 μέχρι και που παραδώσαμε την κυβέρνηση είναι σταθερή και είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Για την τροπολογία σας ρώτησα. Θα σας ρωτήσω. Πάντως, το δεύτερο, περιμένω ένα πράγμα. Το αν αυξήσει η εταιρεία το τζίρο της βάζοντας καινούργια φάρμακα. Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει. Να ζητήσει συγγνώμη μετά από τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ δεν το διέκοψα. Για ένα πράγμα. Εγώ θεωρούσα ότι ο υπουργός θα μπορούσε να κερδίσει. Για ένα πράγμα. Διότι ο κύριος Φρουζής πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη επιχειρηματιών, επικεφαλής δομέων και του συνδέσμων φαρμακευτικών εταιρείων. Επί Σαμαρά, και εσείς τον κατηγορούσατε ότι την ημέρα που πήγε εκεί με το Σαμαρά, όταν πήγε με το Σαμαρά, με άλλους 15 άλλους επικεφαλής κλάδων, ότι πήγε και τη βαλίτσα και ότι αυτά... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε εκεί με τέτοια πράγματα. Τι λέτε τόσο καιρό. Τι λέτε τόσο καιρό. Πήγατε και ψηφίσατε με τα δύο χέρια. Την παραπομπή του Σαμαρά. Ότι σε αυτή τη σύσκεψη. Ότι σε αυτή τη σύσκεψη. Πήγε με την τροχή να τη βαλίτσα. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε οι μάρτυρες, κύριε Βαρβιτσιώτη. Αυτό σας εξηγώ τόση ώρα. Μην αποδίδετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρβιτσιώτη, υπάρχει μια δικαστική εξέλιξη και υπάρχουν άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα για τα οποία δεν αποφάθηκε η δικαιοσύνη. Στην Κουμπαδούρα πήγε και ο κύριος Φρουζής, πήγε με βαλίτσα ή χωρίς. Ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, κύριε Βαρβιτσιώτη. Πήγε με βαλίτσα ή χωρίς. Πρέπει να ολοκληρώσω. Μα δεν έχει μιλήσει όμως ο συνάδελφος, κύριε Μανατίδη. Λέει για τροχήρα της βαλίτσας, το λένε, στελέξτε. Αναπαράγεται η κατάσταση η οποία υπάρχει. Αλλά αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει. Δεν μπορείτε να μπαίνετε αν είναι σκάνδαλο. Η δικαιοσύνη βάλει αυτή την ιστορία στο αρχείο. Είναι σκάνδαλο.
Ελπίζω να το πιστεύετε. Έβαλε την υπόθεση Σαμαρά στο αρχείο. Κύριε Βαρβιτσιώτη, ελλείψη στοιχείων και πάρα πολλών άλλων πολιτικών προσώπων. Θα τους πείτε μια φορά συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο τους διαχειριστήκατε 18 μήνες τώρα. Η απάντησή μου μπορείτε εσείς να σας ρωτήσω για εξής. Η ελληνική Βουλή, όταν έφτασαν αυτά από την εισαγγελία, μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλω να πείτε. Ο τρόπος με τον οποίο τον εκμεταλλευτήκατε πολιτικά και το στήσατε πολιτικά. Η Βουλή δεν μπορούσε να κάνει ότι Κύριε Βαρβιτσιώτη, Αντώνη, θα βγάλουμε συμπέρασμα. Τι έχει καταλάβει. Είναι προσβλητικό που δεν με αφήνουν να μιλήσω και οι δύο. Το καταγγέλνει, Αντώνη. Όχι, δεν το λέω. Εγώ περίμενα και από τον κύριο. Τι θέλετε να πεταχτώ να φωνάζω όπως φωνάζουν όλοι. Δεν σέβεστε το διπλανό σα. Και οι δύο. Λοιπόν, η Υπονοκριτική Επιτροπή είναι αυτό, ισχύει. Τι να κάνουμε. Επί του προκειμένου, όχι γενικά. Κύριε Μανατή, δεν αφήστε τον τώρα. Επί του προκειμένου, όχι γενικά. Σέβεστε και τον άλλο που περιμένει να μιλήσει. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή εξετάζει αν υπάρχει σχευωρία ή όχι. Δεν εξετάζει τη συνολικά στο φάρμακο. Σωστό. Άρα, οι όποιε συναντήσει, θεσμικέ, περίεργε, ύποπτε κλπ., αφορούν και δεν μπορούν άμεσα να σχετίζονται μα με το θέμα τη σχευωρία. Δεν έχει ποινικοποιήσει τι συναντήσει. Όχι όλα. Και έλεγε ότι συναντήθηκε με τον Τάδε, του πήγαινε βαλίτσε, του πήγαινε έτσι. Ο Φρουζή δεν είναι αδίκημα να συναντηθεί ο Φρουζή. Ο Φρουζή λοιπόν, στη μέχρι τώρα παρουσία του εκεί είπε κάτι το οποίο αυτό κατά τη γνώμη είχε ένα ενδιαφέρον και κάπως απαντήθηκε και από τις εισαγγελικές αρχές. Ότι πιέστηκε από την κυρία Τουλουπάκη ότι θα του ασκήσει δίωξη αν δεν πει πρόσωπα. Την ώρα που έγινε αυτό. Και είχε ήδη ασκηθεί δίωξη δύο μήνες πριν στο Φρουζή. Ήταν κατηγορούμενο. Ήταν λάθος. Η οποία όμως δεν του είπε. Και όχι μόνο είχε ασκηθεί. Είχε καταθέσει, όπως λέει και ο υπουργός. Ονόματα πολιτικών προσώπων δεν του είπε. Και δεν του είπε. Ναι, και να τελειώνει όμως ότι δεν κατέθεσε. Άρα σε αυτό το επίμαχο. Κλήθηκε και έδωσε δύο υπόμνημα. Με υπόμνημα, το είπατε αυτό. Δύο, όχι ένα. Δύο. Άρα λοιπόν το επίμαχο αυτό που είχε ένα ενδιαφέρον έχει πέσει από μόνο του. Τώρα, αν στην πορεία φανεί ότι οι συναντήσεις, οι οποίες και εσύ Δημήτρη είπες, ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει θέσει ως θέμα σοβαρό. Είχαν ενοχοποιητικό χαρακτήρα, είτε τα δείπνα, ένα δείπνο με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη, θα το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι στιγμής η κατάθεσή του, εμένα δεν μου αποκαλεί καμία έκπληξη. Καμία έκπληξη. Ό,τι περίμενε ουσιαστικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις που ήσασταν.